Το Ινστιτούτο Εμπορίας Υπηρεσιών πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2018. Σε γενικές γραμμές, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι χειμερινές εκπτώσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος ήταν υποβαθμισμένες, αφού μάλλον η χριστουγεννιάτικη κίνηση μοιάζει να έκλεψε την παράσταση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στην Πάτρα, η κίνηση παρουσίασε μείωση από 1 έως 10%. Την περίοδο των εκπτώσεων υπήρξε βέβαια μια κίνηση η οποία ήταν ανωδική σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έφτασε σε αυτά τα σημεία τα οποία εμείς θα θέλαμε ή έστω στις περσινές εκπτώσεις. Περίπου η μείωση ήταν στην Πάτρα, στην πόλη μας, γύρω στο 5 με 10% σύμφωνα και με τα στοιχεία που κρατάμε από το Ινστιτούτο. Τη φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο, οι επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους είχαν πτώσεις στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για παραπάνω από 6 στους 10 επιχειρηματίες, οι πωλήσεις τους στην χειμερινή εκπτωτική περίοδο ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2017. Ποσοστό 26% δήλωσε ότι παρέμειναν σταθερές και το 8% ότι κινήθηκαν καλύτερα. Ίσως αυτό να ήταν η κόπωση από τις γιορτές, αμέσως μετά εκπτώσεις, ανοιχτά τα καταστήματα 3 Κυριακές το Δεκέμβρη, αλλά άλλη Κυριακή το Γενάρη κτλ. Αυτό δημιουργεί και την κόπωση του καταναλωτή και φυσικά ο καταναλωτής δεν έχει και χρήμα διαθέσιμο το οποίο να ρέει από το πορτοφόλι του. Σύμφωνα με το 58% των επιχειρηματιών, ο Ιανουάριος από άποψη αγοραστικής κίνησης ήταν ο καλύτερος μήνας των εκπτώσεων. Σχετικά τώρα με τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, 7 στους 10 δηλώνουν ότι δεν επηρέασε το τζίρο της εκπτωτικής περίοδου, ενώ ένας στους 4 επιχειρηματίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά και μόλις το 2% ότι τον επηρέασε θετικά.